ιδιότητες. Και τις ιαματικές ιδιότητες. Βεβαίως. Κύριε Μπάτση, καλό μεσημέρι από το καλύτερα δεν γίνεται. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Τι ωραία που είστε εκεί. Υγεία σε όλους και εσάς και τους επισκέπτες που έχετε σε εκπομπή σας. Και τους επισκέπτες και τους θεατές. Μας ακούτε τώρα ή έχουμε... Μας ακούτε κάπως καλύτερα. Τώρα ναι, τώρα καθαρά. Τώρα μας ακούτε καθαρά. Ναι, ναι. Ωραία, έλεγα τι ωραία που είστε εκεί και βλέπουμε και το πλάνο και την εικόνα. Τα Λουτρά Πόζαρ, πόσους επισκέπτες έχουν, ας πούμε, κάθε Σαββατοκύριακο, ας πούμε, να το πάμε έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα πόσους επισκέπτες έχουμε συγκεκριμένα κάθε Σαββατοκύριακο. Απλά να ξέρετε ότι οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια του χρόνου είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Είναι ένας τουριστικός προορισμός, ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και δόξα τω Θεώ, όλα είναι καλά εδώ πέρα για την επιχείρηση και για τους επαγγελματίες περιοχής. Κύριε Μπάτση, εκεί έρχονται άνθρωποι όλων των ηλικιών, φαντάζομαι. Γιατί ξέρετε, επειδή είναι τα ιαματικά λουτρά, φανταζόμαστε ότι ίσως έρχονται μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι που έχουν προβλήματα, αλλά δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Έρχονται άνθρωποι, όπως είπατε πολύ σωστά, όλων των ηλικιών. Έρχονται και για τις θεραπευτικές ιαματικές ιδιότητες που έχει το ιαματικό νερό εδώ πέρα, το Λουτρών Πόζαρ. Αλλά και έρχονται κυρίως και πάρα πολλοί νέοι και οικογενειάρχες, γιατί είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι πολύ αξιόλογος, ήρεμος προορισμός και μπορούν όλοι να περάσουν πολύ καλά. Μπορώ να σας αναφέρω ότι τις μέρες των Χριστουγέννων. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ έξω, είναι 8 με 10 βαθμούς. Mm-hmm. Μέσα το νερό είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου. 37. Και δίπλα, όπως μπορείτε να δείτε, είναι και ο καταράκτης με το κρύο το νερό. Και η πιο τολμηρή τώρα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βασικά δεν έχει τολμήσει κάποιος. Απλά κάποιοι κάνουν το αντίστροφο. Από το θερμό πάνε στο κρύο και το αντίστροφο. Είναι κάτι το οποίο είναι... Πολύ καλό και ωραίο. Ξέρεις, πάμε στα Τούρκικα τα χαμάμ που το κάνουν αυτό και εμείς έχουμε τα φυσικά χαμάμ και τα σπα και δεν πρέπει να το κάνουμε, κατάλαβες. Αυτό είναι. Πες. Λέως, λοιπόν. Λουτρά, ναι. Έχω δει. Εμείς εδώ πέρα, να ξέρετε, εκτός από το καταράκτη που έχουμε εδώ πέρα, το ζεστό και το κρύο, έχουμε πάρα πολλές άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να τις επισκεφθούν. Οι περισσότερες είναι κλειστές και άλλες έχουμε άλλες δύο νυχτές. Όσοι έχουν επισκεφτεί τα Λουτρά Πόζαρ μπορούν να το καταλάβουν τι εννοούμε. Έχουμε πάρα πολλές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι αξιόλογες και έχουν ζεστό ιαματικό νερό. Εδώ ο συνεργάτης μας, κύριε Μπάτση, ο Παναγιώτης ο Χατζηδάκης, έχει έρθει στα Λουτρά Πόζαρ. Πες, Παναγιώτη, μας σου ανοίξαμε μάνα μου το μικρόφωνο, τώρα μπορείς να μιλήσεις, παρά μου. Έχω πάει και μάλιστα ακριβώς εκεί που κάθεται, στο σημείο αυτό που έδειξε που είναι ο ποταμός, και έχετε το κρύο το νερό, δίπλα ακριβώς που έρχονται τα ιαματικά λουτρά, οι άνθρωποι βγαίνουν και ένα σάλτο κάνουν, περνάνε ας πούμε ένα όριο με πέτρα. Και από τα καυτά νερά πάνε στα κρύα κατευθείαν. Είναι αυτό που λένε το σκοτσίζικο ντους. Τους έβλεπα να κάνουν αυτή την εναλλαγή και λέω πώς το κάνουν οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό όμως αυτό. Πόζαρ σημαίνει κάρβουνο. Αναμένο κάρβουνο. Όντως είναι... είναι όποιος τολμηρός το κάνει, όντως το νιώθει. Δηλαδή το ζεστό και το κρύο και το αντίστροφο, να ξέρετε ότι είναι πολύ καλό για τον οργανισμό. Τώρα από εκεί και μετά θα ήθελα λίγο να σας πω 5 λόγια για την περιοχή μας, αν επιτρέπετε. Βεβαίως, είστε και δήμαρχος. Λοιπόν, βεβαίως, είμαστε μια περιοχή η οποία έχει μεγάλη έκταση, 986.000 στρέμματα ο Δήμος Ολμοπίας, αλλά μέσα σε όλα αυτά τα στρέμματα έχει ένα στολίδι. Αυτό το στολίδι λέγεται Λουτρά Πόζαρ. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα όμως να σας κάνω και μια καταγγελία, κυρία Γερμανού, γιατί δεν σκεφτήκαμε το όνομα που έχετε στην εκπομπή σας, το καλύτερα δεν γίνεται. Θα έπρεπε να το έχουμε εμείς σαν σλόγγαν και τώρα που το είδα στην εκπομπή σας, νομίζω ότι μας ταιριάζει πολύ εδώ πέρα. Λουτρά Πόζαρ, καλύτερα δεν γίνεται. Σας το προσφέρουμε με πολύ αγάπη. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα σας περιμένουμε και εσάς και τους συνεργάτες σας, θα σας φιλοξενήσουμε. Εννοείται. Από εκεί και μετά, να ξέρετε, είμαστε μια περιοχή, η οποία έχουμε πάρα πολλά αξιοθέατα, έχουμε πολύ ωραία και πλούσια βλάστηση. Εδώ να ξέρετε ότι όλη η περιοχή και την άνοιξη, όταν ανθίζουν όλα αυτά τα δέντρα, είναι άπειρου φυσικού κάλους. Mm-hmm. Καλό θα ήταν να την επισκεφτούν όσοι μας ακούνε. Προσφέρει ευεξία, χαλάρωση, ηρεμία. Είμαστε, όπως σας προείπα, μια ήρεμη περιοχή. Έχουμε
Έχουμε θρησκευτικό τουρισμό, έχουμε φυσιολατρικό πλούτο, έχουμε πάρα πολλά καλά και επίσης έχουμε πάρα πολύ καλά ξενοδοχεία και εστιατόρια τα οποία έχουν πάρα πολύ καλή. Τα πάντα. Μπορεί ο καθένας να έρθει να κάνει ό,τι θέλει και στη Αλυτρά Πόζαρ και στο Δήμο Αλμοπίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, για αυτή την παρέμβαση. Πολύ, πολύ, πολύ ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Θα έρθουμε με την πρώτη ευκαιρία. Είναι πανέμορφα, πάρα πολύ ωραία.